χαρούμενα. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή έτσι, συγκέντρωση. Νομίζω ότι έχει μια σημασία να βάλουμε και εμείς έτσι ορισμένες πλευρές και να συμβάλλουμε έτσι στην κουβέντα σε έναν βαθμό. Γιατί είμαστε τώρα μπροστά στις εκλογές και καλό είναι να επιστρατεύσουμε και τη μνήμη μας αλλά και την πείρα μας που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έτσι από τους αγώνες. Γιατί λέω, είμαστε σε μια περίοδο τέτοια που υπάρχει αυτή η ανάγκη να έχουμε ένα έτσι βασικό κριτήριο το επόμενο διάστημα για το πώς ψηφίζει ο καθένας μας. Εμείς, σαν σωματείο, το προηγούμενο διάστημα είχαμε δώσει αρκετούς αγώνες σε ζητήματα του κλάδους. Του κλάδου σε μια αντεργατική πολιτική που διαμορφώνεται και σχεδιάζεται και υλοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είτε μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε και για το ΠΑΣΟΚ ακόμη πιο πριν. Όποια σειρά και να είναι, δεν έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Μια αντεργατική έτσι πολιτική απέναντί μας, είτε στον κλάδο μας, είτε γενικότερα απέναντι στην κοινωνία και στο λαό. Μια πολιτική που είμαστε υποχρεωμένοι να την παλέψουμε σε κάθε μέτωπο. Οι ίδιοι που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική ζητάνε τώρα την ψήφο του λαού για μια ισχυρή κυβέρνηση για να μας σώσουν, όπως λένε. Στην ουσία, μια ισχυρή κυβέρνηση απέναντί μας. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση για εμάς που δίνουμε αυτούς τους αγώνες που λέμε και για τους μαζικούς φορείς και για τους συλλόγους και για το σωματείο μας έτσι εδώ πέρα. Παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολιτική που στην ουσία με την ψήφο καθένας τους δίνει τη δυνατότητα να μας πελεκίσουν το επόμενο διάστημα. Και θα φέρω έτσι μερικά παραδείγματα γιατί έχει έτσι μια αξία. Παράδειγμα, στον κλάδο μας είναι χαρακτηριστικός ο αγώνας που δόθηκε για το κόψιμο των βαρέκων θυγινών. Αυτό ξεκίνησε από το 2018 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που φτιάξανε την Επιτροπή Αγώνα των Σοφών για να μας πούνε πόσο επικίνδυνη είναι λέει, η εργασία στους Δήμους. Λες και δεν το ξέραμε πόσο επικίνδυνη είναι, να βγει λέει η βαθμή επικίνδυνοτητα σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε χώρο. Λοιπόν, αυτό το πήρε η Νέα Δημοκρατία και το συνέχισε. Από το 19 το Μάρτιο που πήγε να κοπεί, δώσαμε αγώνα μέσα στα Υπουργεία, κάναμε κατάληψη του Υπουργείου Οικονομικών. Το 2018 ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο γινόταν ανά 6 μήνες. Κατεβαίναμε με απορριμματοφόρα και μάλιστα δύο απορριμματοφόρα ήταν και τη Πετρούπολη και τι δύο φορές. Καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο κάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη σε αυτό. Παράταση στην παράταση με το βαρέο και ανθυγινό να είναι σε ένα κίνδυνο να κοπεί. Η τελευταία κινητοποίηση που κάναμε ήταν το Φλεβάρι του 2022, που όλοι θα θυμόσαστε μας πνίξανε κάτω στα χημικά. Μας αλλάξανε τα φώτα. Λοιπόν, το αφήσανε τώρα. Γιατί τα αφήσανε τώρα, γιατί είναι εκλογές. Τώρα θέλουν την ψήφο των εργαζομένων για να είναι πιο ισχυρή το επόμενο διάστημα και να πάνε καβάλα στο άλλο για να μας κόψουν το επίδομα. Εδώ κάνω μια παρένθεση γιατί η λογική του σωματείου και των σωματείων, του ταξικών σωματείων, δεν είναι να παίρνουμε τα 150 ευρώ και να πεθαίνουν οι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς. Παρένθεση γιατί αυτή τη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε κινητοποίηση πάλι και απεργία. Για αυτό το ζήτημα, 64 νεκρούς μετράει ο κλάδος τα τελευταία 8 χρόνια και πάνω από 100 ακατεμένους, πολύ σοβαρά τραυματισμένους. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί να μην υπάρχει και καμία λογική στο κεφάλι μας ότι μπορούν να μας δίνουν 150 ευρώ και να πεθαίνει την άλλη μέρα ο Κοσμάκης στους χώρους δουλειάς. Παράδειγμα, οι σχολικές καθαρίστριες και οι καθαρίστριες στους εσωτερικούς χώρους τις θερίζει ο καρκίνος. Αλλά αυτά δεν μπορούν να τα καταγράψουν οι σοφοί, γιατί πεθαίνουν μετά. Λοιπόν, ή εμείς εδώ στον Δήμο, να ξέρετε, χάσαμε δύο συναδέλφισες, ήταν στην εργασία τους ακόμη, πεθάνανε από καρκίνο. Λοιπόν, θα πει κανένας ότι μπορεί να είναι και τυχαίο. Καθόλου τυχαίο δεν ήταν. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί οι συνάδελφοι έχουν μια αξία. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς είναι αυτοί που μας καλούν, μας ζητάνε τώρα να μας σώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο της Πετρούπολης, γιατί δίνουμε ένα αγώνα για μέσα ατομικής προστασίας. Παραμονή Χριστουγέννα, λέγανε τα κάλατα, εμείς κάναμε στάσεις εργασίας έξω από το Δημαρχείο για τις ελλείψεις που υπήρχαν στα μέσα ατομικής προστασίας. Όχι παρακαλάγαμε, παλεύαμε για τα αυτονόητα, για να έχουν μπουφάν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που είναι κοινοφελή εργασία που είναι έξω. Και τι λέγανε, το ΦΕΚ λέει που έφτιαξε ο Χαρίτσης το 2018, το 19, 8 έκτου, δεν λέει μπουφάν στις εργαζόμενες, άρα μπορούν να είναι έξω και χωρίς μπουφάν. Δεν το έγραφε λέει, άρα μπορεί να είναι και χωρίς μπουφάν. Λοιπόν, καταφέραμε όμως και πήραμε μπουφάν για όλους, κάτω από τη δικιά μας την παρέμβαση. Ένα άλλο στοιχείο εδώ πέρα που θα έπρεπε να το αναφέρω, γιατί μερικοί μπορεί να έχουν και στο μυαλό του δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί, αλλά τα έχουν λύσει όλα, έχουν ένα σταθερό μισθό και είναι όλοι μόνιμοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός που μπαίνει αυτή τη στιγμή στον κλάδο, στο δημόσιο, σαν νέος
διορισμένος, σπάνιο, αλλά μπορεί και να συμβεί κάποια στιγμή, παίρνει 600 ευρώ λιγότερα ετησίως από έναν διορισμένο, το βασικό μισθό, ετησίως λέω, γιατί παίρνει δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, όπως τα παίρνει, ξέρουμε όλοι τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, στο δημόσιο και στο ΣΟΤΑ, αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός από τις συμβάσεις. Εδώ στο Δήμο μας, για πρώτη φορά, να το πω έτσι, οι συμβασιούχοι ξεπεράσανε τους μόνιμους υπάλληλους. Το 43% είναι μόνιμοι και το 57% είναι συμβασιούχοι. Συμβασιούχοι με μίσθωση ΣΕΚΟΥ, κοινοφελή εργασία, προγράμματα ΕΣΠΑ, προγράμματα 55+, προφανώς αυτός ο κόσμος έχει ανάγκη για δουλειά και είμαστε πάντα δίπλα τους για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί το Σωματείο δίνει ένα τέτοιο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Και το λέμε αυτό γιατί πάλι το συνδέουμε με την κατάσταση που υπάρχει. Γιατί για αυτούς τους εργαζόμενους δίνουν από τη μία έναν αγώνα να μονιμοποιηθούν και απέναντι ποιους βρίσκουμε, αυτές τις κυβερνήσεις οι οποίοι τι λένε, έχετε δίκιο, είναι σωστή η μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά το Σύνταγμα λέει δεν μας το επιτρέπει. Το άρθρο 103 λέει απαγορεύει λέει, τη μετατροπή των συμβάσεων από συμβασιούς να γίνουν αορίστοι μόνιμοι. Μάλιστα είχαμε μια συνάντηση πριν αρκετά χρόνια με τον Υπουργό ο Μητσοτάκης και μας είπε ακριβώς αυτό. Το άρθρο λέει, 103 το λέει. Να θυμίσουμε όμως ότι το άρθρο 103 του Συντάγματος το ψηφίσανε το 2001 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και τότε Συνασπισμός. Αυτοί βάλανε τα φόπλακα σε αυτόν τον κόσμο. Και τώρα τους βρίσκουν ένα ξεροκόμματο και τους ζητάνε να τους ξαναψηφίσουν, δίνοντάς του, να το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, 4 μήνες παράταση στην κοινοφιλή εργασία για να πάνε να είναι αυτοί εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς μέχρι και τις εκλογές. Και πιθανόν επειδή παρακαλάνε οι δημάρχοι να τους έχουν και ίσως και μέχρι τις άλλες εκλογές, στις δημοτικές, για να μην ξεμείνουν από εργαζόμενους, γιατί και ανάγκη υπάρχει και αυτός βέβαια έχει ανάγκη. Λοιπόν, τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Γιατί είναι κάποιες πλευρές που πρέπει να το πω έτσι και να τις τιμήσουμε, αλλά και για να καταλάβουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Λοιπόν, και τι δύναμη τους δίνουμε και τι θα τους δώσουμε το επόμενο διάστημα. Και κλείνω ένα τελευταίο με το κομμάτι της πρωτοβουλίας που πήραμε σαν σωματείο για τη χωματερή. Το είπε εδώ και ο Βαγγέλης. Συγκροτήσαμε επιτροπή αγώνα με τους μαζευτικούς φορείς εδώ πέρα και δώσαμε έναν πραγματικά αγώνα που τους βάλαμε πολύ σοβαρά εμπόδια το προηγούμενο διάστημα. Ξεκινώντας και από την περίοδο της Δούρου, ΣΥΡΙΖΑ, και την επόμενη περίοδο με τον Πατούλη. Ο Πατούλης στις πρώτες 3-4 μέρες, το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να περάσει αποφάσεις για την επέκταση της χωματερής στη Φυλή. Πρέπει να ήταν 2-3 μέρες που είχαν αναλάβει. Λοιπόν, πήρε ακριβώς τα σχέδια τα προηγούμενα να τα προχωρήσει. Όλοι θυμόμαστε πόσες φορές έχουμε κατέβει κάτω στον ΕΣΝΑ, πόσες φορές έχουμε πάει στα περιφερειακά συμβούλια. Λοιπόν, είναι ζητήματα που πρέπει να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας για να ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Όπως και για τον πολιτισμό και αθλητισμό, επειδή εδώ πέρα είναι και αρκετά σωματεία από ό,τι βλέπω και αυτά, να θυμίσουμε το εξής. Ότι εδώ στο Δήμο, σαν σωματείο, εμείς πήραμε θέση για την πρόσβαση που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τρεις φορές προσπάθησε αυτή η Δημοτική Αρχή να αυξήσει τις μηνιαίες εισφορές για τα παιδιά αυτά. Που ήταν πολύ χαμηλές έως ανύπαρκτες. Λοιπόν, το θέσαμε πολύ σοβαρά το ζήτημα τότε και το πήρανε πίσω. Αυτή τη στιγμή τι ζητάνε, ζητάνε την ψήφο των δημοτών εδώ πέρα για να έχουν λέει αυτοδυναμία, για να υλοποιήσουν την πολιτική τους. Αυτή είναι η πολιτική που θέλουν να υλοποιήσουν. Να αυξήσουν τα αντίτρακτα, να δυσκολέψουν την πρόσβαση του κάθε παιδιού στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Ευχαριστώ.